και τηλεφωνικά κοντά μας είναι ο ταμείας του Εργατικού Κέντρου Κομωτινής και πρώην εργαζόμενος της Έλλημαν, ο κύριος Γιώργος Χατζιαθανασίου. Καλησπέρα, κύριε Χατζιαθανασίου. Καλησπέρα, κυρία Μπατζή. Κύριε Χατζιαθανασίου, είχαν αρχίσει να αχνοφαίνονται χαμόγελα για τη Έλλημαν, αλλά προφανώς υποσχέσεις μείναν υποσχέσεις. Ναι, είχαν αρχίσει να αχνοφαίνονται κάποια χαμόγελα, ιδιαίτερα το τελευταίο δεκάμενο με την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη στη βιομηχανική περιοχή που είχε επισκεφθεί και το εργοστάσιο της Έλλημαν, την υπόσχεση του ίδιου του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη στις φορείς της Κομωτινής ότι προθέσει η κυβέρνηση να λειτουργήσει στο εργοστάσιο, αλλά δυστυχώς προσγειωθήκαμε απότομα, διότι έπρεπε μέχρι τη Δευτέρα 13 Ιουλίου προχθές να έχει κατεβεί προσφορά στον σύνδικο από το επενδυτικό σχήμα που ενδιαφέρεται και δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Και αυτή τη στιγμή αυτό που εικάζουμε και που πιστεύουμε ότι οφείλεται το ότι δεν έγινε αυτό είναι ότι δεν ενεργοποιήθηκε η χρηματοδότηση επένδυσης από το Ταμείο, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, το πρώην Ταναίο. Μάλιστα. Αυτό δεν το ξέρουμε όμως με βεβαιότητα. Δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα, αλλά γνωρίζουμε ότι και στον κύριο Χαρίτου, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ του Νομού, που είχε απαντήσει σε ερώτηση ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά πολύ περισσότερο στον κύριο Σιλιανίδη, τον έτερο βουλευτή του Νομού μας της Νέας Δημοκρατίας, όπου συναντήθηκε με τον κύριο Γεωργιάδη, όπου είχε διαβεβαιώσει ότι τα πάντα είναι όλα έτοιμα, έχουν ελεγχθεί και το επενδυτικό σχήμα και τα χρήματα που προτίθεται να καταθέσουν οι επενδυτές, και το μόνο που έμεινε ήταν να γίνει η χρηματοδότηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Βασικά να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Τράπεζας για να πάρει απόφαση για την εκτέλεση της χρηματοδότησης. Κάτι τέτοιο ή δεν έγινε ή δεν πάρθηκε απόφαση και αναβλήθηκε και αργότερα, και φυσικά επειδή πλέον αρχίζει οι καλοκαιρινές διακοπές για το δικαστικό έτος, για το καλοκαίρι, πάμε για Σεπτέμβριο, αλλά Σεπτέμβριο δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά, Σεπτέμβριο και βλέπουμε. Μάλιστα, πάντως ότι δεν ενεργοποιήθηκε η χρηματοδότηση θα το μάθετε τις επόμενες μέρες που οφείλεται στην ουσία. Ναι, αλλά κοιτάξτε, όταν η στιγμή ήταν η πιο κατάλληλη, διότι επενδυτικό σχήμα υπάρχει, οι εργαζόμενοι του εργοστασίου, οι πρώην εργαζόμενοι του εργοστασίου είναι ανεπιφύλακτα υπέρ, μια και οι πρώην εργαζόμενοι του εργοστασίου, θα ήθελα να σας τονίσω, ότι φυλάνε το εργοστάσιο από το 2016 και μάλιστα το τελευταίο εξάμεινο και χωρίς καμία αμοιβή. Διότι πλέον δεν υπάρχει χρηματοδότηση και πηγαίνουν από μόνοι τους αφιλοκεί, βάζοντας και χρήματα από την τσέπη τους για τα καύσιμα, για να βάλουν το εργοστάσιο, για να διατηρήσουν το εργοστάσιο σε πάρα πολύ καλή κατάσταση που όπως όλοι γνωρίζετε το είχε δει και ο κύριος Γεωργιάδης, και φυσικά για να μην γίνουν κλοπές και πλάτσικο στο εργοστάσιο και με αποτέλεσμα που ψήλωσε δηλαδή και με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει. Στην ουσία λειτουργείτε σαν φρουρή δηλαδή της Είμαστε η φύλαξη του εργοστασίου. Μέχρι το Δεκέμβριο πληρωνόμασταν από το σύνδικο με καθυστέρηση, αρκετή μεγάλη καθυστέρηση, από τον Ιανουάριο και μετά δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση, καμία πληρωμή. Οι εργαζόμενοι πάνε εντελώς εθελοντικά και φυλάνε το εργοστάσιο για να μην υπάρξει αποψήλωση του εργοστασίου και δημιουργηθούν προβλήματα. Για να μπορεί να είναι λειτουργικό, φυσικά μετά από μια συντήρηση του εργοστάσιου, να είναι λειτουργικό και να μπορεί να ξεκινήσει η παραγωγική διαδικασία. Αλλά και η αντιπολίτευση, το κόμμα της Χρυσομονικής Δουλειάς, ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στην επέμβαση αυτή, αλλά φαίνεται κάτι δεν πήγε καλά και αυτή τη στιγμή οι υποσχέσεις και οι διαβεβαιώσεις του κυρίου Γεωργιάδη και οι υπόσχεσεις του κυρίου Μητσοτάκη έχουν μείνει πίσω και έχουν μείνει στα χαρτιά. Μάλιστα σήμερα υπάρχει αναφορά δημοσίευμα από μεγάλο οικονομικό site, το eurotoday.gr, όπου αναφέρεται αποκλειστικά στο τι έχει γίνει με την επαναλειτουργία του εργοστασίου και γιατί και πώς πήγε πίσω η όλη υπόθεση αυτή. Μάλιστα. Εσείς άρα θα συνεχίσετε να λειτουργείτε σαν φρουρή της πρώην Έλλημαν και να περιμένετε, μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Το θέμα είναι όμως ότι πότε θα αντέξουμε και επειδή δεν βλέπουμε ακόμη τίποτα στο πώς, γιατί όλο υποσχέσεις. Από το 2016 που έχει ξεκινήσει η πτωχευτική διαδικασία, συνέχεια βλέπουμε φως στο τούνελ και τελικά νερό, φτάνουμε στην πηγή και νερό δεν πίνουμε.
πόσο θα αντέξουν οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν εθελοντικά και από μόνοι τους και χωρίς να πληρώνονται και να βάλουν τα καύσιμα, τα καύσιμα από την τσέπη τους. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Εμείς πιέζαμε και θέλαμε να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα και η κατάλληλη ημερομηνία, η κατάλληλη περίοδος ήταν τώρα, όπου μέχρι τη Δευτέρα περιμέναμε να έχει κατευθεί η πρόταση από το επενδυτικό σχήμα για να προχωρήσει η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε. Όπως φαίνεται, παρά τις μεγαλόσχημες υποσχέσεις και του Πρωθυπουργού και του και Πρωτοκαλασσόνων Υπουργών και του βουλευτή του Δήμου, του κ. Σιλιανίδη, φαίνεται το πράγμα κολλάει σε χαμηλότερα στρώματα και μάλιστα θα αναφερθώ ονομαστικά στον κ. Τσακίρη, που είναι ο Υφυπουργός Επενδύσεων και είναι αρμόδιος για την ενεργοποίηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Φαίνεται και εκεί κολλάει, γιατί κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι συμβαίνει και πρόκειται για ένα ελληνικό σχήμα, μια εταιρεία που έχει διεθνή δραστηριότητα. Είναι ελληνικό σχήμα, η εταιρεία είναι δραστηριοποιείται στον χώρο της ξυλοπορίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνεπικουρούμενη και από κεφάλαια από found από τη Μέση Ανατολή. Και φυσικά περιμένουν και αυτή τη στιγμή αυτό που είχε που ανέμεναν ήταν τη χρηματοδότηση ξεκάθαρα από την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εκεί κολλάει το θέμα. Δεν υπάρχει, δηλαδή μπορεί να μην έχουμε μάθει 100% σίγουρα τι συμβαίνει, αλλά πιστεύουμε ότι κάτι έχει γίνει εκεί πέρα και δεν έχει προχωρήσει ακόμη η χρηματοδότηση. Εσείς είχατε κάποια επικοινωνία ως πρώην εργαζόμενη της ΕΛΜΑ, κυρία Χατζηαθανασίου, με την Epps Woods ή με κάποιους εκπροσώπους της, όταν τελικά δεν βρέθηκαν τα χρήματα? Αυτή τη στιγμή επικοινωνία είχαμε με το σύνδικο της πτώχευσης. Μάλιστα. Σας ενημέρωσε δηλαδή για το κενό αυτό το οικονομικό που υπάρχει από την Δευτέρα. Να θυμίσουμε κάτι λίγο πριν κλείσουμε, κυρία Χατζηαθανασίου. Πόσους εργαζόμενους αφορά, δηλαδή όταν έκλεισε το εργοστάσιο, πόσοι άνθρωποι βρεθήκατε εκτός αγοράς εργασίας ξαφνικά? Όταν έκλεισε το εργοστάσιο, εργάζονταν 92 άτομα. Το εργοστάσιο όμως σε πλήρη ανάπτυξη και σε full παραγωγική διαδικασία. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν έκλεισε το εργοστάσιο πλέον είχε σταματήσει και η παραγωγική διαδικασία. Γιατί το εργοστάσιο είναι σταματημένο από τον Ιούλιο του 2013 και η πτώχευση έγινε το Μάιο του 2014. Αλλά σε πλήρη παραγωγική διαδικασία, με δυναμικό του εργοστάσιο είναι να απασχολήσει 150 εργαζόμενους. Άμεσα. Χώρια οι έμεσοι εργαζόμενοι που είναι τα φορτηγά, που είναι οι δασικοί συνεταιρισμοί που θα κόψουν ξύλα, εδώ τα μαγαζιά, η τοπική αγορά που άμεσα θα μπουν 200.000 ευρώ το μήνα μέσα στην ελληνική αγορά από τη μισθοδοσία μόνο των εργαζομένων. Σαφώς, αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι σημαντικό και θέλω να πιστεύω ότι θα το δουν. Και είναι σημαντικό για την περιοχή μας, γιατί η περιοχή μας. Έχουμε και το πρόβλημα του κορονοϊού που μας στήριζε πλέον η παραλιακή ζώνη, τα ξενοδοχεία κάτω και οι επιχειρήσεις επιστημισμού και τουρισμού δεινοπαθούν, δεν έχουν δουλειά και λόγω του κλεισίματος του κάτω του άξονα της νηφαίας για τους τουρίστες. Είναι μια σημαντική επένδυση και μια σημαντική ανάσα για την περιοχή της Ροδόπης να τον ανοίξει το εργοστάσιο της Σέλμαν. Και δυστυχώς πάλι καθυστερούμε. Πάλι μας είπαν φθινόπωρο, μας είπαν πάλι Σεπτέμβριο, όπως Σεπτέμβριο πάμε και δεν ξέρουμε αν θα είναι Σεπτέμβριο, μήπως έχουν πάει και πιο πίσω. Σε αυτό έχετε μεγάλο δίκιο. Είναι μεγάλη ιστορία όλη αυτή που έχει εξελιχθεί γύρω από την ΣΕΛΜΑ και γύρω από πολιτικές υποσχέσεις. Κάποια στιγμή πάντως μέχρι το Σεπτέμβριο μπορεί να περάσει ο κύριος Γεωργιάδης ή κάποια άλλα στελέχη που συνδέονται οικονομικά με την κυβέρνηση για να δώσουν απαντήσεις. Ναι, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για να ξεκινήσει να γίνει η παραλειτουργία του εργοστασίου. Έχουμε την πολύτιμη συμπαράσταση και βοήθεια τουλάχιστον από το θέμα του κυρίου Χαρίτου, γιατί ακόμη και χθες έκανε αναφορά στη Βουλή για το θέμα της Σέρμαν στην τροπολογία που μιλούσε για το 12% την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων της Τράκης. Και πιστεύουμε, θέλουμε να ελπίζουμε ότι στο τέλος θα έχουμε αίσια κατάληξη, αν και σε αυτό αρχίζουμε πλέον να έχουμε και εμείς αμφιβολία, γιατί τόσες υποσχέσεις που έχουμε λάβει, τόσες διαβεβαιώσεις και τόσες φαλιάδες εντός εισαγωγικών που έχουμε βάλει στο τέλος, πλέον είμαστε κι εμείς. Επιφυλακτική πάρα πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς είμαστε στο πλευρό σας. Τώρα να πω ότι ελπίζουμε και αισιοδοξούμε. Δεν γίνεται με ευχολόγια δουλειά. Πολιτικές αποφάσεις χρειάζονται και αυτό χρήματα, ακριβώς. Κύριε Χατζηαθανασίου. Να σοβαρευτούμε λίγο. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι. Γιατί αναφέρθηκε η σύσταση διακομματικής επιτροπής για τη Θράκη. Ναι. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Όταν δεν μπορούν να υλοποιήσουν υποσχέσεις. Και όπως είναι το project της επαναλειτουργίας του εργοστασίου της Σέλμαν,
και προσπαθούν με λόγια και με διακομματικές επιτροπές της Θράκης. Καμιά διακομματική επιτροπή δεν μπορεί να φέρει, δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα, δεν είναι κάτι πρακτέο, του πρακτέου. Και εδώ βλέπουμε ότι Σέρμον τουλάχιστον πάλι δεν μπορούσαν να κάνουν πράξη αυτά που είχαν υποσχεθεί. Σωστά. Έχετε δίκιο σε αυτό. Άρα θέλει πίεση και θέλει και αποφάσεις γενναίες. Να είστε καλά. Να είστε καλά και περιμένουμε πολύ. Κάποια στιγμή καλά νέα, κύριε Χατζηθανασίου. Και εγώ σας ευχαριστώ καλή πολύ, συνέχεια. Κυρία Μπατζή. Γεια σας, καλή συνέχεια.